Ωραία, Αποστόλη. Ναι. Να πω κάτι. Ναι, ναι, πες κάτι. Λοιπόν, πώς λέει μια παροιμία, η χώρα καίγεται και το μ***ι χτενίζεται. Μη λέτε χτενίζεται, κύριε, σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν αυτή την εικόνα να την κάνω στο μυαλό μας? Ο Αποστόλη μου, αγόρι μου, σε παρακολουθώ πολύ καιρό. Ακούει και ο κόσμος. Κοίταξε, ναι. Ο κόσμος να ακούσει δεν είναι παραξήγηση αυτή. Μα είναι ωραίο να βλέπεις μ***ι χτενισμένο. Το κατσαρό έχει ενδιαφέρον. Το καλοπισμένο το βαριέσαι. Το πανιό είναι ωραίο. Παρακαλώ. Έλα, ωραία. Έλα. Τι έγινε. Ωραία, εσύ. Καλά, πόσο συγκινητικός και μεγαλειώδης είναι ο Γλέζος και πόσο τυποτένιος είναι ο Μητσοτάκης. Εσάς παρακαλώ, κύριε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βγαίνει ο Γλέζος και σου δημιουργεί ένα συνέστημα αξιοπρέπειας. Ένα μεγαλείο, ένα πράγμα θέλει να πας να πολεμήσεις. Ο Μητσοτάκης κατέβασε και την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Ή όχι. Κι αν όχι, τέλος πάντων ήθελε. Αλλά ήταν κάτω και έτρωγε εκείνες φασολάδες. Ναι. Τι είναι, είναι Sky. Είναι. Είναι, δεν μου το είπατε για να το ξέρουμε. Ακούτε. Ναι, ναι. Έχει κάποιο τεχνικό, γιατί από χθες το κανάλι σας το είπα και το πρωί. Στην εκπομπή του οικονόμου και του Λυριτζή. Ναι, τι. Δεν εκπέμπει στη Μάκρη. Μα τις εκπομπές που ακούτε βέβαια δεν θα εκπέμπει. Δεν σας άκουσα. Άμα ακούτε καμιά εκπομπή της Προκοπής, μια χαρά εκπέμπει. Δεν σας είπα για το ραδιόφωνο, σας λέω για την τηλεόραση. Πού βλέπετε τότε. Άμα βλέπεις Λυριτζή και οικονόμου, βέβαια αρνείται και τηλεόραση να το δείξει. Και... Έχεις ακούσει τι λένε μέσα. Δεν άκουσα. Έχεις ακούσει τι λένε μέσα. Ενώ όταν ξεκινάει η Πόπη, μια χαρά. Καμπάνα το σήμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Να μην μιλήσω για τον πίθηκα τον Τζάρλι. Κάποιον τεχνικό έχει να μιλήσω. Τέτοια μέρα τεχνικό, κυρία μου. Α, έχει αργία. Όχι, εδώ περίμενε εντυμένος με τη φουστίτσα της παρέλασης να πάρετε σε τηλέφωνο. Πήγε να κάνει παρέλαση ο άνθρωπος. Λοιπόν, είπαμε ότι από χθες δεν εκπέμπει η τηλεόραση το δικό σας το κανάλι, δεν είπα για το ραδιόφωνο. Mm. Το ραδιόφωνο το ακούω. Την τηλεόραση δεν βλέπω. Και θα έχει και το μαραθώνιο. Και τι, μη χάσει το μαραθώνιο, μια ευθεία θα πηγαίνουν για κανένα τρίωρο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, σιγά την περιπέτεια.